πώς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ξέρετε, η Κρήτη επιχειρεί να αναπτύξει τον λεγόμενο θεματικό τουρισμό. Τα είπαμε και με τον Αντιδήμαρχο στο Οροπέδιο και με τα αερόστατα. Ωστόσο, δεν είναι κακό, είναι όμορφο να παίρνουμε ιδέες από άλλους τόπους, εκτός Κρήτης, να παραδειγματιζόμαστε, να βλέπουμε τα θετικά, τα αρνητικά. Και εκεί στις Πέτσες, εκεί θα πάμε τώρα, έχουν δημιουργήσει τα περίφημα μονοπάτια του πολιτισμού. Δηλαδή, επιχειρούν να αναπτύξουν διαδρομές πεζοπορίας. Και το έχουν πράξει και το έχουν πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Μπλάνα, είναι υπεύθυνη προγράμματος μονοπάτια του πολιτισμού στις Πέτσες. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα. Είπα, πάμε να ανοίξουμε λίγο μία συζήτηση, να παραδειγματιστούν και εδώ οι αρχές τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης μέσα από όμορφες πρωτοβουλίες περιοχών πέρα από το νησί μας. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού υλοποιείται στο νησί των Πετσών. Πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο, τους εθελοντές μας και τους τοπικούς φορείς. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει τις μελέτες του πάνω στην ανάπτυξη ενός πεζοπορικού δικτύου 65 χιλιόμετρων με 19 διαδρομές. Θα ακολουθήσει η σηματοδότηση και θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. Το πρόγραμμα των μονοπατιών είναι μια ευγενική χορηγία του κύριου Φωκίων Αποταμιάνου. Στόχος ο περιπατητικός τουρισμός και τα εκπαιδευτικά προγράμματα όσον αφορά το περιβάλλον. Κατεύθυνση γενικά απευθύνεστε φαντάζομαι και στους τουρίστες κυρίως, σωστά, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Προκειμένου γιατί αυτοί μετά κατ' επέκταση διαφημίζουν για την περιοχή σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι ένα είδος θεματικού τουρισμού και βέβαια οι Πέτσες ως περιοχή φημίζεται για αυτές τις διαδρομές, για αυτό τον πλούτο το περιβαλλοντικό που διαθέτει. Τα μονοπάτια είναι τα ήδη υπάρχοντα, τα οποία θα γίνουν τώρα και οι ανάλογες σηματοδοτήσεις και θα εμπλουτιστεί με την εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. Επομένως, θα προσελκύσουν και νοσμό και ξένο κόσμο που τους αρέσει να έχουν επαφή με την τεχνολογία. Πάντοτε σεβόμενοι τον πολιτισμό, το περιβάλλον και εννοείται πάντοτε φροντίζοντας τα μονοπάτια μας να είναι καθαρά, επισκέψιμα και προστατευμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, η κίνηση εκεί στις Πέτσες αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο πνεύμα το καλοκαιρινό. Σιγά σιγά, ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Όμορφη. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ξεχωριστή δράση και με το καλό να περιηγηθούμε και να τα περπατήσουμε και μαζί, να κάνουμε και ρεπορτάζ. Γιατί ναι, γιατί η πεζοπορία είναι για όλους. Σωστά. Δεν είναι... Λοιπόν, την καλησπέρα μας, να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη.